Η πρωτοβουλία σύγκλησης της σημερινής συνόδου των χωρών κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μια πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και την άτυπη σύνοδο κορυφής στην Μπρατισλάβα σε ελάχιστες μέρες από σήμερα, όπου θα ξεκινήσουμε την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα νέο προσανατολισμό σε σημαντικά θέματα πολιτικής και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι σημερινές μας συζητήσεις και τα αποτελέσματα θεωρώ πως θα συνεισφέρουν σημαντικά και επικοδομητικά στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Ειδικότερα όμως, οι χώρες της Μεσογείου μέσα από σωρία προκλήσεων που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν, καθώς επίσης και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης στη βάση της, αν θέλετε, ξεχωριστής τους εμπειρικής γνώσης. Θέλω την ίδια ώρα να τονίσω πως η σημερινή σύνοδος, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει ήδη αναφέρει, δεν αποτελεί προσπάθεια ομαδοποιήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάτι ανάλογο θα αποτελούσε την χειρίστη προσφορά στον κοινό στόχο της συνεχής αλλά και αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου την ίδια ώρα να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη, όπως μέσα από μια ενδοσκόπηση, μια αυτοκριτική αν θέλετε, των μέχρι σήμερα πολιτικών μας, είναι η ώρα να λάβουμε επιτέλους ουσιαστικές και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις που θα αντιμετωπίζουν τα αίτια της αποξένωσης που βιώνουν σήμερα οι πολίτες μας σε σχέση με τις πολιτικές που χαράζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή οφείλουμε να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις σημερινές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της ασφάλειας, είτε το μέγα θέμα του προσφυγικού, είτε τα εξίσου μεγάλα θέματα της οικονομίας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τον διάλογο και τους προβληματισμούς που έλαβαν χώρα κατά τη σημερινή σύνοδο, αλλά και την διακήρυξη που έχει υιοθετηθεί, είναι θεωρώ ξεκάθαρο πως ο ρόλος όλων ανεξαίρετα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας στο να πετύχουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Και είμαι βέβαιος θα τις αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας.